Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι η Εύη Σαχίνη, όπως σας είπανε. Είμαι η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, περισσότερο γνωστού ως ΕΚΤ. Και θα ήθελα πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του κύκλου ομιλιών για την αειφορία νέες προοπτικές για μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς. Για το βήμα που μου δίνουν σήμερα να μιλήσω για τις σχετικές με το θέμα δράσης και υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Για να ερμηνεύσω λιγάκι τον τίτλο, δεν ξέρω, κάποιος θα πρέπει να θα ζητήσουμε λίγο τη βοήθεια του κοινού. Εάν θα μπορέσεις... Okay. Ας μείνουμε λίγο στην πρώτη. Πρόδρομε, θα μπορούσες λίγο να... Ευχαριστώ, συγγνώμη. Για να ερμηνεύσω λοιπόν λιγάκι τον τίτλο που έχω χρησιμοποιήσει στην ομιλία μου, διαμορφώνοντας τον ενιαίο ψηφιακό χώρο επιστήμης και πολιτισμού, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο όραμά μας, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου για την επιστήμη και τον πολιτισμό, ανοιχτού προς όλους, που με υπηρεσίες θα ενισχύσει την επιστήμη, την έρευνα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και την κοινωνία των πολιτών βασισμένη στη γνώση. Το σύνολο των δραστηριοτήτων μας κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποιοτικό και αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Θα κάνω μια σύντομη ομιλία. Θα αναφερθώ συνοπτικά στο πώς κατανοούμε το ρόλο μας και τη στρατηγική μας ως κεντρικού φορέα συσσόρευσης με σκοπό τη διατήρηση και τη διάθεση για χρήση και επανάχρηση ψηφιακού περιεχομένου. Θα παρουσιάσω λίγο πιο αναλυτικά τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες μας που σχετίζονται με το πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο και θα εκφράσω τις θέσεις και απόψεις μας για τα θέματα που εξακολουθούν να είναι ανοιχτά και σχετίζονται με τη διασφάλιση του ενάρετου κύκλου ζωής του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Γεγονός που είναι και το θέμα της συζήτησης αυτής της διημερίδας. Το ΕΚΤ στα καταστατικά του κείμενα χαρακτηρίζεται ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης, με σκοπό τη συγκέντρωση, την οργάνωση, τη διατήρηση και διάθεση κάθε διαθέσιμου τεκμηρίου που ενισχύει την επιστημονική κοινότητα της χώρας και προβάλλει τα αποτελέσματά της εντός και εκτός των συνόρων. Η κατανόηση του ρόλου μας από την πολύ αρχή εμπεριείχε την έννοια της εθνικής υποδομής που διαμορφώνει και παρέχει τις κατάλληλες υπηρεσίες προς τους φορείς που παράγουν το περιεχόμενο με σκοπό τη συσσόρευσή του και τη διάθεσή του με φιλικό τρόπο στους χρήστες που ανήκαν τουλάχιστον στην αρχή κυρίως στην κατηγορία του επιστημονικού προσωπικού. Η στρατηγική μας, δεδομένου και του μεγάλου εύρους που έπρεπε να κινηθούμε και του περιεχομένου που έπρεπε να καλύψουμε, στηρίχτηκε στη συσσόρευση ψηφιακού περιεχομένου μέσω μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών με πάρα πολλούς φορείς, ελληνικούς φορείς, που το κατήχαν ή το διαχειρίζονται και με πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας, της διαθέσιμης που ήταν κάθε φορά διαθέσιμης τεχνολογίας. Το ΕΚΤ για πάρα πολλά χρόνια ταυτίστηκε στην ελληνική πραγματικότητα με την έννοια της ψηφιακής βιβλιοθήκης που συγκεντρώνει μεγάλο εύρος υλικού, οργανωμένου σε βάσεις δεδομένων, διαθέσιμων μέσω διαδικτύου και μέσω υπηρεσιών, με κατά το δυνατόν ανοιχτό και φιλικό τρόπο. Το πολιτιστικό περιεχόμενο με την έννοια που το εξετάζουμε σήμερα μπήκε σχετικά αργότερα από το επιστημονικό στη ζωή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και συγκεκριμένα όταν άρχισε με πιο συστηματικό και μαζικό τρόπο η ψηφιοποίησή του από τους φορείς στους οποίους ανήκει. Μας είπε μερικά λόγια ο κύριος Κόλλιας για τις χρονικές περιόδους που είχαμε μεγάλα έργα ψηφιοποίησης. Η μαζική λοιπόν ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου και η ανάδειξή του στο διαδίκτυο συντελέστηκε κατά κύριο λόγο μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, κυρίως σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι είχαμε μια καλή παρουσίαση του συντονιστή του πάνελ. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά συνέπεια έπαιξαν ένα αρκετά σημαντικό ρόλο, κάτι που εμείς το ΕΚΤ το λαμβάνουμε και το λάβαμε, αλλά και το λαμβάνουμε υπόψη στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό περιεχόμενο και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια. Αντιληφθήκαμε ότι οι χρηματοδοτήσεις σε επίπεδο προγραμμάτων αφενός δημιουργούν ένα πλαίσιο εντός του οποίου κινούνται οι δράσεις ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου, και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό είναι σχεδόν αυτονόητο, αφού οι χρηματοδοτήσεις αποτελούν μέρος μέσω υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών για το πολιτιστικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, η Europeana αποτελεί εργαλείο αλλά και ένα επιτυχημένο παράδειγμα για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών
για την ανάδειξη αλλά και την επαναχρησιμοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου. Αφετέρου, τα χρηματοδοτούμενα έργα δίνουν το έναυσμα για την υλοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και τεχνολογικών κατευθύνσεων. Οι υπηρεσίες νέφους, η χρήση κοινωνικών δικτύων, το περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες, τα ανοιχτά δεδομένα, είναι κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές που τα χρηματοδοτούμενα έργα έχουν σιγά σιγά αναπτύξει. Κατανοήσαμε όμως το ΕΚΤ και τους περιορισμούς που εμπεριέχονται σε αυτήν την, στα χρηματοδοτούμενα έργα. Κατά συνέπεια, ενώ θεωρούμε ότι μπορούν να δώσουν ένα εναρκτήριο λάκτισμα για μια νέα τεχνολογία ή για μια καινοτομική υπηρεσία και μπορούν να δώσουν επίσης και ένα πλαίσιο και μια στόχευση μέσα στα οποία κινούνται οι πολιτιστικοί οργανισμοί, εντούτοις δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις εθνικές, τοπικές και οργανωσιακές πολιτικές για τον ψηφιακό πολιτισμό, ούτε να επιτρέψουν την κλιμάκωση και τη διασφάλιση της παροχής βασικών υπηρεσιών για τον ψηφιακό πολιτισμό, όπως είναι οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης, μακροχρόνιας διατήρησης, τεκμηρίωσης, διάθεσης και περαιτέρω χρήσης του πολιτιστικού περιεχομένου. Η ελληνική πραγματικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων, κυρίως από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης για την ψηφιοποίηση πολιτιστικού υλικού, ανέδειξε σειρά προβλημάτων τα οποία μας απασχόλησαν και μας έδωσαν και αποτελέσανε και τη βάση σχεδίασης και ανάπτυξης των υπηρεσιών μας. Η εισρωή πολιτιστικού περιεχομένου σε ένα ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι μια αυτονόητη διαδικασία, ούτε μια διαδικασία που σταματάει στο στάδιο της ψηφιοποίησης και της διάθεσης του σχετικού περιεχομένου μέσα από έναν απλό διαδικτυακό τόπο. Για παράδειγμα, ενώ οι περισσότεροι οργανισμοί έχουν διαδικτυακούς τόπους για το περιεχόμενό τους, δεν είναι σίγουρο ότι έχουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διατήρησή του ή ότι πραγματοποιούν όλη τη διαδικασία της τεκμηρίωσης του περιεχομένου κατά τρόπο ώστε να μπορεί να είναι αναζητήσιμο και ευρέσιμο από τον ερευνητή ή από το ευρύ κοινό ή ακόμη περισσότερο να συνδυαστεί με άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι σχετικό. Οι υποδομές, οι γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διατήρηση και διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου δεν είναι δεδομένες τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο οργανωσιακής γνώσης. Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση για τους οργανισμούς και τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το σχετικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δεν είναι αρκετό ένα μουσείο να μπορεί να διαθέσει το περιεχόμενο του στους ερευνητές. Θα πρέπει αυτό να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατόν στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα να βρει το σχετικό περιεχόμενο και να έχει και τα εργαλεία αλλά και τις δεξιότητες για να το χρησιμοποιήσει. Οι πολιτιστικοί φορείς, οι πολιτιστικοί οργανισμοί παράγουν περιεχόμενο και δεδομένα πολύ υψηλής αξίας, αλλά και πολύ υψηλού κόστους, τόσο σε σχέση με τη γένεσή τους, όσο και τη συντήρηση και διάδοσή τους. Σκεφτείτε μόνο πόσο κόστος συντήρησης, το κόστος συντήρησης που έχει το ψηφιοποιημένο υλικό ή τις απώλειες που υπάρχουν από τη μη διατήρηση της ψηφιοποίησης που έχει γίνει μέχρι τώρα, με χρηματοδοτήσεις κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους. Το περιεχόμενο επίσης αυτό, ενώ μπορεί να έχει πάρα πολύ μεγάλη πολιτιστική και αυτοτελή γνωσιακή αξία, δεν είναι εύκολα εμπορεύσιμο, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η εμπορευματοποίησή του είναι δυνατό να είναι και υπονομευτική της αξίας του. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά θέματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε στο ΕΚΤ, πατώντας πάνω και στην εμπειρία και τη γνώση που είχαμε συσσωρεύσει από τη διαχείριση του επιστημονικού περιεχομένου. Καταλάβαμε ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από έτοιμες προς χρήση υπηρεσίες, από σταθερούς και αξιόπιστους οργανισμούς και μάλιστα σε λογικό κόστος όλα αυτά τα πράγματα. Οι υπηρεσίες πρέπει να είναι ολοκληρωμένες, δηλαδή να συνοδεύονται από σε βάθος και διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση, αλλά και επίσης μια συστηματική υποστήριξη για να μπορέσει των υπηρεσιών που είναι εύκολες και χρησιμοποιούν υποδομές. Καταλάβαμε επίσης, νομίζω ότι και ο κύριος Κόλλιας έμεινε σε αυτό, ότι η χρήση προτύπων σε όλα τα στάδια όχι μόνο είναι μια απαίτηση, αλλά και ο έλεγχος της στήρησής τους ήταν απαραίτητος για να μπορέσουμε να μιλάμε για ποιοτικό ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Αντιληφθήκαμε ότι η ταχύτητα με την οποία αλλάζει η τεχνολογία δεν επιτρέπει στους επιμέρους φορείς να διασφαλίσουν την επένδυση που έχουν κάνει για την ανάδειξη του ψηφιακού τους περιεχομένου. Εκτιμήσαμε ότι υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο οι πολιτιστικοί φορείς έχουν ανάγκη από την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσα από μια υποδομή δημοσίου συμφέροντος όπως αυτή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Αυτόν της κρίσιμης μάζας. Η αξία του πολιτιστικού περιεχομένου είναι ευθέως ανάλογη της κλιμάκωσης της συγκέντρωσής του.
Το καταλαβαίνουμε αυτό και ως χρήστες. Πολύ απλά, όταν ψάχνουμε σε μία μηχανή αναζήτησης και όταν θέλουμε να συνδυάσουμε περιεχόμενο για να υποστηρίξουμε μία παρουσίαση ή όταν αναζητούμε βιβλιογραφία για να συγγράψουμε ένα άρθρο. Επιστρέψτε μου λοιπόν στο σημείο αυτό να καταστήσω απολύτως σαφές αυτό που προσπαθώ να πω και αυτό που είναι η πεποίθηση στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ότι οι δημόσιες ψηφιακές υποδομές σε εθνικό επίπεδο, αλλά με διεθνείς προδιαγραφές και πλήρως ενσωματωμένες σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον αντίστοιχων υποδομών, αποτελούν ένα νευραλγικό σημείο στην οικολογία του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και αυτό αποτελεί τη βάση της στρατηγικής ανάπτυξής μας. Όπως προανήγγυλα, θα αναφερθώ στις υπηρεσίες που αναπτύσσουμε σήμερα στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περίοδου που ολοκληρώνεται το 2015, στο τέλος του 2015, και οι οποίες αυτή τη στιγμή παρέχονται πιλωτικά σε ένα μεγάλο αριθμό φορέων δημοσίου συμφέροντος που ανήκουν στις κατηγορίες μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία. Μέσα από δύο πολύ μεγάλα έργα που χρηματοδοτούμαστε με τα οποία χρηματοδοτούμαστε από την ψηφιακή σύγκληση, θα αναφερθώ στους τίτλους. Το ένα είναι Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας και το δεύτερο είναι μια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων και ψηφιακού περιεχομένου. Αναπτύσσουμε την εθνική υποδομή και διαμορφώνουμε υπηρεσίες που θα προσφέρονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος με έναν ολοκληρωμένο τρόπο. Θα αναφερθώ πάρα πολύ σύντομα στις υπηρεσίες αυτές, με πρώτη την υπηρεσία αποθετηρίου που παρέχεται με το μοντέλο SaaS. Αυτή είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί, επιτρέπει σε φορείς, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του ψηφιακού περιεχομένου που διαθέτουν, του τύπου δηλαδή, να δημιουργήσουν ένα δικό τους αποθετήριο. Τα αποθετήρια, μου επιτρέπετε να πω για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι πληροφοριακά συστήματα επί της ουσίας που ενσωματώνουν όμως όλη την τρέχουσα τεχνολογία και επιτρέπουν μια πολύ συστηματική και σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωση περιεχομένου. Επομένως, αυτή η υπηρεσία που μπορεί να κλιμακωθεί και να ικανοποιήσει πολύ μεγάλο αριθμό ελληνικών φορέων είναι διαθέσιμη, θα είναι διαθέσιμη με την ολοκλήρωση του έργου και θα συμπληρώνεται και από κάποιες υπηρεσίες που αφορούν τη μετάπτωση περιεχομένου, γιατί ξέρουμε ότι δεν ξεκινάμε τώρα. Έχουμε και προηγούμενα περιεχόμενο που το έχουμε ψηφιοποιήσει, το έχουμε καταλογραφήσει και κατά συνέπεια θα θέλουμε να εμφανιστεί. Και βέβαια, ένα θέμα που θα επανέλθω λίγο αργότερα, την υποστήριξη της εκαθάρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, τα οποία για το πολιτιστικό περιεχόμενο νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ. Επίσης, μία υπηρεσία ΑΒΕΚ, το αναφέρω κυρίως για τις βιβλιοθήκες που βρίσκονται εδώ, αν υπάρχουν τέτοιες. Νομίζω ότι ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα που έχουμε αναπτύξει στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης είναι ένα software, ένα λογισμικό, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε χιλιάδες βιβλιοθήκες και άλλους φορείς σε αυτή τη χώρα, για να βοηθήσει την καταλογογράφηση και τη διαχείριση του υλικού τους. Αυτό λοιπόν μετεξελίσσεται πάλι με μία τεχνολογία μοντέλο software as a service και θα παρέχεται πάλι για να μπορέσει να είτε συμπληρωματικά με τα αποθετήρια είτε και αυτοτελώς ανάλογα με την επιθυμία του κάθε φορέα να χρησιμοποιηθεί. Και τα δύο, επί της ουσίας και οι δύο υπηρεσίες, υποστηρίζονται από μια υπηρεσία συσσόρευσης περιεχομένου. Όπως νομίζω αναφέρθηκε και αρκετά αναλυτικά ο κύριος Κόλλιας, ένα από τα μεγάλα θέματα που έχουμε να επιλύσουμε είναι όχι πώς ο κάθε φορέας μόνο θα έχει μια παρουσία δικτυακή, αλλά πώς θα υπάρχουν σημεία όπου θα επιτρέπουν την ενιαία πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου το οποίο δημιουργείται και το οποίο έχει και πάρα πολλές διασυνδέσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι προφανείς από την αρχή για να μπορέσουμε να τις διασφαλίσουμε, αλλά εξαρτάται από τον κάθε ένα που ψάχνει να βρει κάτι συγκεκριμένο. Επομένως, η υπηρεσία συσσόρευσης περιεχομένου, η οποία είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία, ήδη δίνεται για τους φορείς της πρόσκλησης 31, είναι φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από την ψηφιακή σύγκληση για να ψηφιοποιήσουν τις συλλογές τους και να εντάξουν και παλιές ψηφιοποιήσεις μέσα σε καινούριο σύστημα. Επομένως, με την ολοκλήρωση της προγραμματικής περίοδου, ένα πολύ σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα βρίσκεται συσσωρευμένο με όλη την πρόβλεψη για κοινή αναζήτηση, με λεξικά, με θησαυρούς, με όρους που μπορεί κανείς, όπως σας είπα, κυρίως και να βρει αυτό που ψάχνει, αλλά κυρίως να διασυνδέσει το σχετικό περιεχόμενο. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι η ασφαλής διαφύλαξη, η υπηρεσία ασφαλούς διαφύλαξης. Έχουμε συνηθίσει
ζητήσει πολλές φορές να κάνουμε έργα, ψηφιοποιήσεις, να παράγουμε περιεχόμενο, το οποίο μετά από λίγο γίνεται δύσκολο στη διαχείρισή του, γιατί έχουν αλλάξει τα φόρμα, έχει αλλάξει η τεχνολογία με την οποία εμείς το διαχειριζόμαστε και κατά συνέπεια, για να μπορέσουμε πολλές φορές να το ξαναδούμε, πρέπει να επαναλάβουμε μία διαδικασία. Επομένως, η ανάπτυξη μιας υπηρεσίας ασφαλούς διατήρησης στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, που στηρίζεται πάνω σε ένα πολύ σύγχρονο data center, το οποίο έχει όλους τους κανόνες, εφαρμόζει όλους τους κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και κανόνες διαχείρισης για να μπορεί το μέγεθος που έχουμε να διαχειριστούμε να είναι ικανοποιητικό. Επίσης, μία υπηρεσία η οποία δίνεται στους φορείς αυτή τη στιγμή που έχουν χρηματοδοτούμενα έργα και ψηφιοποιούν είναι η υπηρεσία ελέγχου διαλειτουργικότητας. Είχαμε αντιμετωπίσει στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ένα μεγάλο πρόβλημα, παρόλο που τα πρότυπα είχαν τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τα έργα ψηφιακού περιεχομένου. Είδαμε ότι η τήρησή τους ήταν μάλλον ελλιπής και αυτό μας δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε σήμερα. Για να μην επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα λάθη μας, γιατί μαθαίνουμε από αυτά, το ΕΚΤΕ διαμόρφωσε μία υπηρεσία ελέγχου διαλειτουργικότητας, η οποία ελέγχει κάθε έναν φορέα που χρηματοδοτείται συστηματικά και μάλιστα δεν ελέγχει μόνο τα μεταδεδομένα ή το περιεχόμενο ή το πώς έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά ελέγχει και τα πληροφοριακά συστήματα για να δούμε αν τηρούν τις υποχρεώσεις διαλειτουργίας μεταξύ τους. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ήταν απαιτούμενο και από το επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά πολύ περισσότερο από το πολιτιστικό περιεχόμενο, είναι η υπηρεσία καθάρισης δικαιωμάτων. Νομίζω ότι έχουμε καταναλώσει αρκετό χρόνο με διάφορους από το ακροατήριο, μιλώντας σε διμερείς ή πολυμερείς συναντήσεις, για το πώς θα ξεπεράσουμε ζητήματα τα οποία από τη μία μεριά θα επιτρέψουν το άνοιγμα όλου αυτού του πολιτιστικού περιεχομένου και την ένταξή του σε ενιαία σημεία, στη Europeana ή ακόμη και μέρος στη Wikipedia, χωρίς όμως να καταστρατηγούνται δικαιώματα είτε των ανθρώπων οι οποίοι έχουν δουλέψει για να παράγουν ελλείμματα γύρω από αυτό το περιεχόμενο, ούτε ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα που θέλει να διατηρεί το Υπουργείο Πολιτισμού πάνω στην εικόνα αυτού του πολιτιστικού περιεχομένου. Επομένως, όλος αυτός ο προβληματισμός έχει καταγραφεί και εκφράζεται με την λειτουργία της υπηρεσίας εκαθάρισης, όπου καρής μπορεί να εισάγει τα δικαιώματα που έχει το καθένα και να μπορεί με αυτόν τον τρόπο και να επιλέγει τις άδειες κλπ. Νομίζω ότι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο το έθεσε και ο Υπουργός στην αρχή της ομιλίας, είναι πώς αυτό το πολιτιστικό περιεχόμενο δεν θα γίνει κάτι το οποίο θα αφορά μόνο τους φορείς που το έχουν, αλλά θα αφορά όλη την κοινωνία και θα αποτελέσει και ένα σημείο ανάπτυξης της κοινωνίας, θα αποτελέσει μια προστιθέμενη αξία, μία αξία η οποία θα επιτρέψει δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα επιτρέψει στον ελληνικό πολιτισμό επί της ουσίας να έχει τη θέση που του αναλογεί. Επειδή στο ΕΚΤ έχουμε μάθει να προσφέρουμε υπηρεσίες, αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είμαστε ένας ερευνητικός φορέας, είμαστε ένας επιχειρησιακός φορέας, ο οποίος εφαρμόζει ερευνητικά αποτελέσματα στην πράξη, αλλά καταλαβαίνουμε πάρα πολύ ότι αυτό που πρέπει και είναι χρήσιμο να δώσουμε στην κοινότητα η οποία χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας, είναι να είναι ολοκληρωμένες αυτές οι υπηρεσίες, να είναι απλές στη χρήση και να υποστηρίζονται σε όλα τα στάδια της εφαρμογής τους. Επομένως, οτιδήποτε σχεδιάζουμε έχει πάντοτε υποστήριξη από κάποιο helpdesk, το οποίο βελτιώνει τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Έχει ένα knowledge base, το οποίο σημαίνει ότι μαζεύουμε όλο το υλικό το οποίο είναι χρήσιμο. Οδηγίες, ακόμη και βίντεο, συχνές ερωτήσεις που μας έρχονται είτε από την αρχή γιατί ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, είτε και κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας. Και βέβαια το πιο σημαντικό, το οποίο το είδαμε και στην πράξη πάρα πολλές φορές, είναι η εκπαίδευση αυτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες. Και επειδή η εκπαίδευση είναι μια ακριβή διαδικασία, γιατί σημαίνει χρόνος ανθρώπων, εκπαιδευτών και εκπαιδευμένων, ουσιαστικά όλο αυτό το περιβάλλον έχει ενταχθεί μέσα σε ένα e-learning περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει την επανάληψη της διαδικασίας όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να καταστεί σε αυτόν που καλείται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία καθαρό το τι πρέπει να κάνει. Και βέβαια, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί και
και είναι μία από τις μόνιμες, έτσι, από τα μόνιμα θέματα, είναι ότι μέσα από όλες αυτές τις υπηρεσίες δημιουργείται και ένα ανθρωποδίκτυο. Ένα ανθρωποδίκτυο ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κοινά πράγματα και κατά συνέπεια έχουν και λόγο να ανταλλάσσουν εμπειρίες, να μιλάνε μεταξύ τους και έτσι να προχωράει όλη η εξέλιξη στο ψηφιακό περιεχόμενο. Τώρα, οι φορείς που κάνουν λοιπόν χρήση των υπηρεσιών αποθετηρίων και OpenAVECT, απλώς για να εντυπωσιάσω λιγάκι με την τεχνολογία, έχουν στη διάθεσή τους ένα SaaS Wizard, το λέμε. Επί της ουσίας είναι ένας διαδικτυακός τόπος όπου υπάρχουν όλα τα components, που επιτρέπεται να πω, αυτής της επιτών υπηρεσιών που διαθέτουμε και μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτά που πραγματικά επιθυμεί. Δηλαδή, είναι ένα Lego system, φανταστείτε το, όπου ο καθένας, ανάλογα με τις απαιτήσεις του, μπορεί να αντλήσει τα σημεία, τα στοιχεία αυτά και να συνθέσει ένα δικό του περιβάλλον το οποίο εξυπηρετεί τις δικές του ανάγκες. Όλα αυτά έχουν δοκιμαστεί σε πιλωτικό επίπεδο, δεν λέω επιστημονική φαντασία, δεν σας παρουσιάζω κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο σχεδιασμού. Έχουν δοκιμαστεί και έχουν δοκιμαστεί και σε φορείς πολιτισμού. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στην ISMA, είναι ένα από τα αγαπημένα παραδείγματα που χρησιμοποιώ. Η ISMA είναι η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Συνδυάζει και τα δύο, και επιστημονικό περιεχόμενο, συνδυάζει και πολιτιστικό περιεχόμενο. Είναι ένα πεδίο εφαρμογής και νομίζω με μεγάλη επιτυχία. Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε αυτό το παράδειγμα προς τα έξω και είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι και οι δύο φορείς ως προς αυτό. Και βέβαια επίσης έχουμε και υλοποιημένα παραδείγματα σε χώρους πολιτισμού που είναι η μουσική. Βλέπω εδώ την κυρία Μεράκου, τη διευθύντρια της Μεγάλης Βιβλιοθήκης της Λίλια Μπουδούρη, με την οποία έχουμε μία συνεργασία και έχουμε φτιάξει ένα αποθετήριο για τη μουσική. Και πάρα πολλά άλλα τα οποία επί της ουσίας ικανοποιούν πάρα πολύ μεγάλο εύρος φορέων και διαφορετικά αντικείμενα. Τώρα, κάτι που δυστυχώς δεν είναι ο Υπουργός εδώ πέρα, αλλά θα ήθελα να το πω και κάπως να το ακούσει. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν αποτιμηθεί σε επίπεδο απαιτούμενων υλικών και ανθρώπινων πόρων, έχουν συνδυαστεί με άλλες δράσεις του ΕΚΤ και τρίτων οργανισμών και έχει καταρτιστεί σχέδιο βιωσιμότητας της υπηρεσίας μετά τη λήξη του έργου. Έχει με άλλα λόγια διασφαλιστεί η ένταξη των υπηρεσιών αυτών στις βασικές λειτουργίες του οργανισμού, του ΕΚΤ δηλαδή, και έχει καταστεί σαφής η διασύνδεσή τους με το θεσμικό μας ρόλο και τη θέση μας στο ευρύτερο οικοσύστημα οργανισμό των οργανισμών πολιτιστικού και ερευνητικού εκπαιδευτικού περιεχομένου της χώρας. Θα ήθελα απλώς, δεν θέλω πολύ να μακρηγορήσω, αλλά για να κάνω λίγο πιο σαφές και γιατί μιλάμε για αλυσίδες αξίας, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες και ο τρόπος που τους παρέχουμε αξιοποιούνται και από άλλα προγράμματα που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται στη χώρα. Ίσως θα έχετε ακούσει για το πρόγραμμα των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων που υλοποιείται στα ελληνικά πανεπιστήμια από το GUNET και το οποίο επιτρέπει τη διάθεση και επανάχρηση εκπαιδευτικού περιεχομένου που παράγεται στα ανώτατα εκπαιδευτικά και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται κατά την άποψή μου για μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία και που υλοποιείται με πάρα πολύ καλό και πολύ, πολύ καινοτομικό τρόπο, που καταδεικνύει και τη σημασία του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου ως μέσου για τη διάδοση της γνώσης στο σύνολο της κοινωνίας. Το πρόγραμμα των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων επιτρέπει την με ελάχιστους περιορισμούς επανάχρηση της γνώσης που περιέχεται στις παρουσιάσεις και τις σημειώσεις των διδασκόντων που συμμετέχουν στο σχετικό πρόγραμμα. Αλλά για να πετύχει αυτό, έχει άμεση ανάγκη από υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών ψηφιακό υλικό από όλους τους επιστημονικούς τομείς και βέβαια και από τον πολιτιστικό χώρο. Βασική πηγή λοιπόν για τη συγκέντρωση του υλικού αυτού αποτελεί το υλικό που συσσωρεύεται και διατίθεται από τους οργανισμούς που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, με δεδομένη δε την υποχρέωση που υπάρχει να γίνεται αναφορά στην πηγή του υλικού και τη διασύνδεση με το υλικό αυτό, το πρόγραμμα των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων λειτουργεί ως μία ακόμη πύλη προς τους πολιτιστικούς οργανισμούς και το περιεχόμενό τους που επιλέγουν να διαθέσουν ή να τεκμηριώσουν μέσα από τις υποδομές του ΕΚΤ. Βλέπουμε λοιπόν ένα υλοποιημένο παράδειγμα και το πώς μέσα από αυτό κλείνει ένα σενάριο το κύκλος ψηφιακού περιεχομένου. Το υλικό ανεβαίνει στο διαδικτυακό τόπο του μουσείου, καταλογογραφείται και τεκμηριώνεται από την ψηφιακή, στην ψηφιακή υποδομή που προσφέρει το ΕΚΤ. Γίνεται ευρέσιμο από τον διδάσκοντα που το ενσωματώνει στο μάθημά του. Στη συνέχεια συνδέεται λόγω των υποχρεώσεων αναφοράς με το αρχικό πολιτιστικό τεκμήριο και άρα ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί πάλι στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και στην ευρύτερη συλλογή του μουσείου.
Θα κλείσω την ομιλία μου επαναλαμβάνοντας ότι εκτιμούμε ότι οι δημόσιες υποδομές είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη ενός υγιούς και διαρκώς επεκτηνόμενου ψηφιακού ορίζοντα πολιτιστικού περιεχομένου. Τα project αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της καινοτομίας και τη δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο κινούμαστε για τη διάχυση του πολιτιστικού μας περιεχομένου. Ωστόσο, ούτε μπορούν ούτε πρέπει να υποκαταστήσουν την ανάγκη για εθνικές πολιτικές και για υποδομές για το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να καλλιεργήσουμε τις υποδομές εκείνες που επιτρέπουν την απορρόφηση με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο των ερεθισμάτων και του πλαισίου που παρέχουν τα project εθνικά και ευρωπαϊκά. Οι δημόσιες ψηφιακές πολιτιστικές υποδομές είναι αναπόσπαστο μέρος του ψηφιακού χάρτη της χώρας μας και ως τέτοιες μέρος του κοινού μας εθνικού πλούτου. Στο χέρι μας είναι να τις ενισχύσουμε και να τις προστατεύσουμε. Απευθυνόμενοι τώρα σε πολλούς πολιτιστικούς φορείς ή ανθρώπους που δουλεύουν για πολιτιστικούς φορείς, θέλω να διαβεβαιώσω από τη θέση μου ως Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίως την προσήλωσή μας στο ΕΚΤ για να λειτουργήσουμε ως ένας αξιόπιστος υψηλού επίπεδου φορέας και εθνική υποδομή μέσα από μία συνεργασία με ένα πλήθος πολιτιστικών φορέων. Θα ήθελα με αυτό να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας να μ' ακούσετε και να ευχαριστήσω και πάλι τους οργανωτές. Ευχαριστώ πολύ.